ιστορία έχει μια σωστή πλευρά με την Παλαιστίνη ως την ελευθερία. Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά με την Παλαιστίνη ως την ελευθερία. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, είμαστε εδώ και σήμερα για ακόμη μία φορά για να διατρανώσουμε την αλληλεγγύη μας στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. Είμαστε εδώ και απαιτούμε να σταματήσει τώρα η σφαγή. Κανείς δεν μπορεί να σιωπά όταν στη Γάζα οι νεκροί από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς ξεπερνούν τους 8.000. Ανάμεσά τους πάνω από 3.000 παιδιά και πάνω από 1.000 γυναίκες. Κανείς δεν μπορεί να σιωπά όταν στη Γάζα οι τραυματίες ξεπερνούν τις 15.000 χωρίς να έχουν την αναγκαία περίθαλψη εξαιτίας του ασφυκτικού αποκλεισμού από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Η μαζική συμμετοχή των εργαζομένων και του λαού της Ελλάδας στα συλλαλητήρια και στην καθημερινή πολύμορφη δράση για ελευθερία στην Παλαιστίνη έχουν τοποθετήσει το λαό μας στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Οι δράσεις μας συναντιούνται με τις δράσεις των λαών όλου του κόσμου. Ο καθένας μας ξεχωριστά λέει στο λαό της Παλαιστίνης. Η ελληνική κυβέρνηση είναι ένοχη γιατί στηρίζει με όλους τους τρόπους το δολοφονικό χέρι του Ισραήλ μαζί και με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις του νατοϊκού τόξου. Η βαρβαρότητα δεν έχει τέλος. Η γενοκτονία συνεχίζεται. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός συνεχίζει να κάνει το σημεοφόρο του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων στην περιοχή και τρέχει να επικροτήσει τη σφαγή μιλώντας για νόμιμη αυτοάμυνα των Ισραηλινών με το μικρότερο, όπως λέει, ανθρωπιστικό κόστος, όταν στη Γάζα κάθε 15 λεπτά σκοτώνεται και ένα παιδί. Η αποχή της ελληνικής κυβέρνησης από την ψηφοφορία του ΟΗΕ για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα έχει ήδη γραφτεί στην ιστορία ως μνημείο ξετσιποσιάς και ανέσχυντης στήριξης στο κράτο δολοφόνο που έχει μετατρέψει τη μεγαλύτερη ανοιχτή φυλακή του κόσμου σε νεκροταφείο αμάχων και ιδιαίτερα μικρών παιδιών.